Και σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον ομότιμο καθηγητή σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο, τον κύριο Γιώργο Μαργαρίτη, για όλα αυτά που μέρα με την ημέρα ματώνουν αυτή τη γη, αλλά εδώ δεν υπάρχει, προσέξτε, ούτε κλιματική αλλαγή, ούτε διασπορά χημικών, τοξικών. Εδώ το περιβάλλον είναι pure, είναι καθαρό. Έτσι. Καλημέρα κύριε Μαργαρίτη. Καλημέρα κύριε Σεχίνη. Θέλω να μου πείτε, σε ιστορία κλίμακας, αν αυτά τα δύο μεγάλα μέτωπα, τώρα αυτό που είναι βεβαίως το μέτωπο, είναι το Μεσανατολικό, αλλά μην ξεχνάμε υπάρχει και το μέτωπο στην Ουκρανία, έχουν συνάφεια με άλλη ιστορική περίοδο, διότι εδώ φαίνεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αν μαζεύεται από τη μία ξεχυλώνει από την άλλη. Αυτό εννοώ. Παραδόξως φαίνεται να έχουν. Α, να το εξηγήσω λίγο αυτό, γιατί είμαστε γείτονες στην περιοχή αυτή, ως Ελλάδα, ως Κύπρος, και μάλλον μας αφορούν αυτές οι εξελίξεις και μας ενδιαφέρουν οι συγκρίσεις που μπορεί να γίνουν με το παρελθόν. Ξέρετε, έχει περάσει ένας χρόνος από την αρχή του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Καλά, ο πόλεμος στη Ρωσία, στην Ουκρανία, θα σπάσει χρονικό ρεκόρ, ας πούμε, δηλαδή αν συνεχίσει έτσι έχουμε για άλλα 2-3 χρόνια. Και αν θέλετε, εάν κάτι χαρακτηρίζει αυτές τις συγκρούσεις, είναι ότι όχι μόνο δεν μπορούν να σταματήσουν, αυτό το είχαμε πει, ας πούμε, πριν από όταν ξεκίνησαν αυτά τα γεγονότα, ότι είναι το είδος των πολέμων που δεν έχουν τέλος, που δεν μπορούν να σταματήσουν, διότι τα διακυβεύματα είναι μακριά από τα πεδία των μαχών και αν θέλετε οι φορείς των συμφερόντων που προκαλούν αυτούς τους πολέμους, οι αιτίες που προκαλούν αυτούς τους πολέμους, δεν είναι υπόθεση μίας ή δύο πρωτευουσών, των εμπλεκόμενων πρωτευουσών, είναι ευρύτερα ζητήματα του κόσμου. Λοιπόν, με τι μπορούμε να το συγκρίνουμε? Κοιτάξτε, μέσα σε 100 χρόνια αυτό που ονομάζουμε Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο υπέστη, γνώρισε δύο περιόδους ριζικών αναπλάσεων. Το πρώτο ήταν στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου το γενικό πρόσταγμα εκείνου του καιρού ήταν η διάλυση των τριών αυτοκρατοριών που βρίσκονταν στα ανατολικά ή στα νοτιοανατολικά της Ευρώπης, τότε ισχυρής και παγκόσμιας οικουμενικής δύναμης Ευρώπης, των Ευρωπαϊκών Μητροπόλεων. Λοιπόν, αυτό προκάλεσε μία σειρά γεγονότα στην περιοχή και σχεδίασε τον χάρτη περίπου με τη μορφή που το ξέρουμε σήμερα. Όλος τυχαίως την ίδια αυτή περίοδο υπήρχε ανοιχτό το ζήτημα της ανάπλασης των συνόρων της Δυτικής Ευρώπης, ας το πούμε έτσι, και της Ρωσίας. Μενότανε ο Ρωσικός Εμφύλιος Πόλεμος, το οποίο πέρα από τα ιδεολογικά του και πολιτικά του χαρακτηριστικά, είχε και αυτό το γενικότερο στρατηγικό ενδιαφέρον. Πού θα είναι τα συμφέροντα της Δύσης και πού θα αρχίζουν τα συμφέροντα της Ρωσίας. Την ίδια εποχή είχαμε αυτή την γενική ανάπλαση της Μέσης Ανατολής, το οποίο είχε δύο συνιστώσεις, κατέληξε σε έναν συμβιβασμό, θα λέγαμε, ότι αφενός δημιουργήθηκε ένα ουσιαστικά ανεξάρτητο κράτος, η Τουρκία, η Κεμαλική Τουρκία, τρία κατόνομα ανεξάρτητα, στην ουσία εξαρτημένα πλήρως κράτη, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και η Αίγυπτος το 1922, και είχαμε αυτήν την απικία, τα υπόλοιπα γίνανε απικίες, η Συρία, η Παλαιστίνη, η Αραβία στην ουσία, έτσι γίνανε άμεσα απικίες. Το Ιράν κανείς δεν το μέτραγε εκείνο τον καιρό. Λοιπόν, αυτό δεν κράτησε πολύ. Μόλις 20 χρόνια, από το 1940, όταν ένας δευτερεύων εταίρος μπήκε στον πόλεμο και λοιπά, η Ιταλία κατήχε τη Λιβύη εκείνο τον καιρό, άρχισε μια καινούργια διαδικασία ανάπλασης της Μέσης Ανατολής. Οι εξελίξεις ήταν τέλειωσε η εποχή του απικισμού, η Συρία, η Παλαιστίνη, η Αραβία, όλα αυτά, το Άντεν, η Εμένη, όλα αυτά, έφυγαν οι Ευρωπαίοι από εκεί. Εγκαταστάθηκε ένα προπύργιο των δυτικών συμφερόντων, το κράτος του Ισραήλ στις
υποτηρητής, είσαι ως σημείο μόχλευσης, εκβιασμού αν θέλετε κλπ. Και αν θέλετε ο ψυχρός πόλεμος επεκτάθηκε και στην περιοχή ετούτη. Πράγμα το οποίο τη νέα σταθερότητα που δημιουργήθηκε την έκανε εξαιρετικά ασταθή. Πότε το ένα καθεστώς πήγε με τους Αμερικανούς, το άλλο με τη Ρωσία και ούτω καθεξής. Οι περιπέτειες της Αιγύπτου είναι δεικτικές γι' αυτό. Την όποια σταθερότητα αυτού του τύπου, αυτή τη δεύτερη ανάπλαση της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, εδώ μας ενδιαφέρει περισσότερο, δεν την διατάραξε φαινομενικά ούτε το 1990, ούτε το τέλος του ψυχρού πολέμου. Εντάξει, το αφεντικό πλέον ήταν ένα, η Ουάσιγκτον, και μερικά καθεστώτα που είχαν ξεχάσει την εξέλιξη των γεγονότων και δεν πρόλαβαν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, την πλήρωσαν. Κάτι η Λίβυη, κάτι το Ιράκ, κάτι το έτσι, κάτι το αλλιώς, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά στην ουσία το σκηνικό του γενικότερο έμεινε το ίδιο. Το εντυπωσιακό είναι, και φοβάμαι ότι αυτό που έγινε σε 7 Οκτωβρίου πέρσι, ένα χρόνο τώρα, φαίνεται ότι ήταν η θριαλίδα η οποία οδηγεί σε μια τρίτη ανάπλαση των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, στρατηγική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Και τι παράξενο, τον ίδιο καιρό, τι παράξενο στην ιστορία δεν υπάρχουν παράξενα, υπάρχει λογική εξήγηση γι' αυτό, τον ίδιο ακριβώς καιρό έχει ανοίξει πάλι το ζήτημα των συνόρων μεταξύ Δύσης και Ανατολής στο βορρά, στη Ρωσία. Ρωσία-Ουκρανία. Ουκρανία με τη Δύση, Ρωσία αν θέλετε ως εμπόδιο στην εξάπλωση της Δύσης. Δηλαδή πλέον το γεγονός δεν είναι κάτι το οποίο είναι μεμονωμένο, δεν είναι ένα ακόμα επεισόδιο στο Παλαιστινιακό ζήτημα, αλλά τίνει να πάρει ευρύτερες διαστάσεις. Και αν θέλετε, ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι η Ελλάδα υπήρξε ενεργός δρόν, έτσι, στην πρώτη μεγάλη ανάπλαση Ανατολικής Μεσογείου, Μέσης Ανατολής, 1919-1922, το πληρώσαμε αυτό με την καταστροφή των εκτός συνόρων ελληνισμού και αν θέλετε τη μικρασιατική καταστροφή που τελικά ανάπλασε και την Ελλάδα, έτσι. Είχε δευτερεύοντα ρόλο στη δεύτερη ανάπλαση της περιοχής αυτής, αλλά φοβάμαι ότι στην τρίτη ανάπλαση που έρχεται ξαφνικά Κύπρος και Ελλάδα βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα. Γιατί είναι η ενδοχώρα του Ισραήλ και κατ' επέκταση είναι, αν θέλετε, στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων που γίνονται. Συγγνώμη για αυτή την εισαγωγή. Είχε ενδιαφέρον. Αλλά θέλω να πω το πόσο, το ιστορικό ανάλογο, το πόσο θα έπρεπε να μας οδηγεί σε κάποιες σκέψεις και συνακόλουθα σε κάποιες ανησυχίες για το τι συμβαίνει εδώ. Κύριε Μαργαρίτη, η αξία κατά τη γνώμη ενός ιστορικού είναι να μας μιλάει με ιστορία κλίμακας. Γιατί εμείς οι κινήθνητοι, να το πω έτσι, και εσείς κινήθνητοι εννοητός είστε, κάνω το διαχωρισμό επιστημονικά, ορισμένες φορές βλέπουμε το σημαντικό, το άμεσο, αλλά δεν μπορούμε να το συνδέσουμε με το πολύ μεγαλύτερο παράθυρο. Άρα λέτε, ακόμη και σήμερα, αν η θριαλίδα είναι η διαχρονική διαπάλη για το Παλαιστινιακό μεταξύ Παλαιστινίων και του κράτους του Ισραήλ. Νομίζω ότι έχει ξεφύγει από το τοπικό πλαίσιο, πια και είναι πια ευρύτερο. Αυτό το ευρύτερο είναι στα πλαίσια της αναδιαμόρφωσης, ανάπλασης όπως λέτε της περιοχής μόνο, ή στο βάθος κήπο συναντάει το νέο μεγάλο δίπολο, τον παλιό κόσμο, ας τον πούμε δυτικό, που θέλει να κρατήσει τα όπια του ηνία, και τον ανερχόμενο νέο κόσμο που θέλει να πάρει μοιρασιά στην πίτα. Έχετε απόλυτο δίκιο, μια ανάπλαση, περιφερειακή ανάπλαση δεν γίνεται κενό. Γίνεται στο πλαίσιο των ευκαιριών ή στο πλαίσιο των συσχετισμών που δημιουργούν ευρύτερες, αν θέλετε, συγκρούσεις, ευρύτεροι ανταγωνισμοί. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σχετική εξασθένιση και παρακμή του δυτικού κόσμου που λέμε. Το λέω τώρα πολύ έτσι επιγραμματικά, χρησιμοποιώ την έννοια, είναι πολύ σύνθετο το ποιος είναι ποιος.
μια παρακμή των παραδοσιακών δυνάμεων, μια άνοδος δυνάμεων και περιφερειακών και ισχυρών με μεγαλύτερες οικουμενικές φιλοδοξίες, είτε το Ιράν και η Τουρκία από τη μία, από τη μία μεριά, είτε στο άλλο μπορούμε να εννοήσουμε την Κίνα ή την Ινδία. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ευρύτερης ανακατάταξης του κόσμου ανοίγει το μεγάλο κεφάλαιο το τι θα γίνει με την ανάπλαση, την περιφερειακή της Μέσης Ανατολής και της, και της Ανατολικής Μεσογείου. Βλέπετε ότι στα λόγια πια, είτε των κυβερνητών του Ισραήλ ή αν θέλετε και στην... στην πανμουσουλμανική, αν θέλετε πανισλαμιστική διάσταση που δίνουν αυτές οι δυνάμεις που αντιστέκονται, οι μη κυβερνητικές ή και κυβερνητικές, υπάρχουν, η εκτίμηση είναι εξής, ότι η ανάπλαση σε όφελος της Δύσης θα κερδίσει πάρα πολύ από την καταστροφή των ισχυρών δρόντων, ισχυρών αντιπάλων, του Ιράν πρώτα απ' όλα, αυτός είναι ο βασικός στόχος, ο κεντρικός στόχος, και αν θέλετε από την, και εδώ μας ενδιαφέρει, και εδώ ενδιαφέρει και, και την Τουρκία δίπλα, και την ισχυρή εγκατάσταση, αν θέλετε, δυτικών συμφερόντων μέσω του Ισραήλ, αλλά όχι μόνο, έτσι, στην περιοχή, ώστε να, σε αυτό έχει κάποιο δίκιο, ώστε να υποχρεωθεί η Τουρκία να επιλέξει στρατόπεδο, δηλαδή να μην συνεχίσει αυτήν την... δεν τολμώ να πω ανεξάρτητη, αλλά αφθάδει, έτσι, ενίοτε πολιτική της απέναντι στη Δύση και να προσαρμοστεί και αυτή σε αυτό που τη χρειάζονται, σε αυτό που η Δύση τη χρειάζεται. Δηλαδή στο να γίνει το εμπόδιο, το ανάχωμα, η απειλή για τη Ρωσία. Άρα... Αυτό είναι το μεγάλο, μεγάλη επιθυμία της Δύσης να είναι η Τουρκία. Η Τουρκία φυσικά έχει άλλες επιθυμίες, ως πλέον πολύ ισχυρή οικονομικά, πληθυσμιακά και δύναμη κλπ. Και στη μέση όλου αυτού του και δεν ξέρω το αν έχει γίνει κατανοητό στις ελληνικές κυβερνήσεις ή αν θέλετε στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και τις κοινωνικές δυνάμεις που το στηρίζουν, ότι μπαίνουμε σαν Έλληνες, σαν Κύπροι, μπαίνουμε σε μεγάλες περιπέτειες. Είναι μπροστά μας μεγάλες περιπέτειες και θα έπρεπε να προσέχουμε πάρα πολύ στο τι λέμε και το τι κάνουμε σαν χώρες. Επιμένετε σε αυτό και όχι ένα δίκο, θα έλεγα εγώ, διότι αν κάποιος βλέπει μεγαλύτερα κάδρα από τα στενά δικά μας, αντιλαμβάνεται αυτό που λέτε και επιμένω και εγώ να σας ρωτώ, άρα το Ισραήλ σε αυτή τη φάση, είτε στο ρόλο του προκεχωρημένου φύλακα όπως είπατε, είτε με τους αυτούσιους δικούς τους σκόπους και στοχεύσεις, ως κράτος, ως κρατικό συμφέρον, ως κρατικά επιτελεία, ως κυβέρνηση, ως ελίτ, δεν επιχειρεί απλά ζώνες ασφαλείας, επιχειρεί ανακατανομή στο Μεσανατολικό και συνόρων ενδεχομένως? Ναι, πράγματι. Και αν θέλετε υπάρχουν ενδείξεις γι' αυτό, δεν μπορώ να πω αποδείξεις, αλλά ενδείξεις. Είναι λογικό όταν γίνεται μια σύγκρουση, εθνικιστικές θεωρίες και τέτοια να παίρνουν τα πάνω. Αλλά το πράγμα έχει ξεφύγει από γραφικές συζητήσεις. Δηλαδή στις στολές των Ισραηλινών στρατιωτών πια πολλαπλασιάζεται κάτω από τη σημαία του Ισραήλ, πολλαπλασιάζεται ο χάρτης της γης της επαγγελίας. Ο χάρτης της γης της επαγγελίας συζητιέται πάρα πολύ σοβαρά και σε ακαδημαϊκούς κύκλους πλέον, για να μην πω σε πολιτικούς κύκλους στο Ισραήλ. Αυτός ο χάρτης είναι από ποτάμι σε ποτάμι. Έτσι, όταν είμαι ποτάμι και σε ποτάμι, από τον Εφράτη μέχρι τον Νείλο. Δηλαδή από το Ιράκ. Προσέξτε το σχεδιάκι που υπάρχει πάνω στα, στις στολές των, εκεί κάτω από το, στο Μανίκι, κάτω από το, που είναι από τον Εφράτη μέχρι τον Νείλο. Εντάξει, θα μου πείτε, μπορεί να είναι κάτι το, εντάξει, και εμείς στην Ελλάδα από εθνικισμό έχουμε χορτάσει, δηλαδή που, από την Κεντρική Ασία ως, δεν ξέρω κι εγώ, στη Μασσαλία να πούμε, διεκδικούμε κατά καιρούς. Αλλά αυτά δεν είναι τυχαία που εμφανίζονται τώρα. Ότι είναι στον πολιτικό λόγο κομμάτων που είναι στην Ισραηλινή Βουλή και στην Ισραηλινή κυβέρνηση. Τα ακροδεξιά κόμματα. Έτσι. Ότι συζητάνε στα σοβαρά σε site, σε επίσημες εφημερίδες, σε κομμάτων, περίοδων, ό,τι κλπ. Από την άλλη,
αυτό το Ισραήλ είναι 9 εκατομμύρια κάτοικοι, από τα οποία 7 εκατομμύρια μόνο είναι Ισραηλίτες. Και από τους οποίους οι Ισραηλίτες ένα μεγάλο ποσοστό δεν θέλει να μπλέξει σε τέτοιες περιπέτειες. Λοιπόν, κατά συνέπεια, για να γίνει αυτό που ο χάρτης της υποσχημένης γης, της γης της επαγγελίας, εικονίσει, πρέπει να ανακατευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, την ανάπλαση της Μέσης Ανατολής δεν μπορεί να την κάνει μόνο του το Ισραήλ και της Ανατολικής Μεσογείου. Κατά συνέπεια, πρέπει να εμπλέξει τις μεγάλες δυνάμεις, δηλαδή την εξής μία της Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό προϋποθέτει μια μείζωνα. Είναι το πρόβλημα της Αμερικανικής ηγεσίας. Θα το κάνει ή δεν θα το κάνει. Και εδώ το κομβικό σημείο είναι αν θα έχουμε εμπλοκή μείζωνος σημασίας με το Ιράν. Αυτό θεωρείται. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς, εάν θα πρέπει να γίνεται φοβερή συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες γι' αυτό, εάν πώς το Ισραήλ λέει ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία, αυτό που έγινε σε 7 Οκτωβρίου είναι η μεγάλη ευκαιρία για το Ισραήλ, έτσι, στην Ουάσιγκτον υποθέτω ότι συζητούν εάν αυτό που παρουσιάζεται σήμερα, αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται στη Μέση Ανατολή, είναι η μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει ο δυτικός συνασπισμός, ο αμερικάνικος στην ουσία συνασπισμός, έτσι, για να πετύχει μια στρατηγική νίκη, δηλαδή την ανάπλαση της Μέσης Ανατολής, κάτι το οποίο θα εξαλείψει και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην Ουκρανία. Να μην ξεχνάμε ότι και στην προηγούμενη ιστορικά ανάπλαση, την επαύριο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η υπόθεση στη Ρωσία χάθηκε για τη Δύση. Αντίθετα, εν μέρη κερδίθηκε, εν μέρη διότι προέκυψε το Κεμάλ, εν μέρη κερδίθηκε η υπόθεση της ανάπλασης της Μέσης Ανατολής. Δηλαδή μια τεράστια ζώνη έγινε ευρωπαϊκή απικία ή ενδεχόμενο απόλυτα από τη Δύση κράτος. Άρα να σας ρωτήσω, τα όσα γίνονται στο στενό πυρήνα αυτού που ορίζουμε σήμερα παλαιστινιακό ζήτημα, Λωρίδα, Γάζας, Δυτική Όχθη, δεν είναι στη λογική απλά του, πώς να το πω, των αντιμέτρων της αντεκδίκησης. Είναι στην ουσία εκαθάριση τοπίου και λειτουργία ενός κράτους με όρους σκληρού πια και εδαφικά, apartheid, όπου όποιος θέλει μένει, όποιος δεν θέλει φεύγει και μας αδειάζεται τη γωνιά, και μιλάω για τους Παλαιστινίους. Ναι, διότι το φαντάζεστε ότι μια ανάπλαση αυτού του εύρους που φιλοδοξούν να γίνει έχει μέσα πάρα πολύ αίμα και δάκρυα για εκείνους που θα πληρώσουν το τίμημα. Είναι εξαιρετικά ριζοσπαστικό διάβημα. Κατά συνέπεια πρέπει να μετακινηθούν λαοί ολόκληροι, να φύγουν από εκεί. Ένας τρόπος να φύγουν είναι να ματώσουν ή να βασανιστούν τόσο πολύ ώστε να προτιμήσουν να φύγουν παρά να μείνουν να πεθάνουν. Και αυτό είναι η τρομακτική έκταση της γενοκτονίας. Δηλαδή από τους κατοίκους της Γάζα πριν από ένα χρόνο, ο ένας στους 55 έχει σκοτωθεί. Έτσι. Ο ένας στους 200 αγνοείται. Και ο ένας στους 20 τόσους είναι σακατεμένος. Είναι σακάτης. Στα παιδιά κατεβαίνει ακόμη περισσότερο, ανεβαίνει μάλλον ακόμη περισσότερο αυτός ο δείκτης αναπηρίας, πρέπει να πω. Το φαντάζεστε, έχουν πέσει κάθε είδους πυρομαχικά, νομίζω κάτι χιλιάδες τόνοι, έτσι. Έχουν δημιουργηθεί κάτι εκατομμύρια, σήμερα η Αλζαζίρα το έχει το σχετικό, κάτι εκατομμύρια εκατομμύριων τόνοι μπάζουν, μέσα στις οποίες πρέπει να μάθει να ζει, ή τέλος πάντων πρέπει να επιχειρήσει να ζήσει ένας πληθυσμός 2 εκατομμυρίων χωρίς νερό πόσιμο, από τις γούβες και από τα πηγάδια μέσα στα ερείπια, χωρίς νερό πόσιμο, με ασθένειες φυσικά μεταδοτικές, δυσεντερίες και τέτοια, χωρίς φάρμακα, χωρίς τρόφιμα. Δεν μιλάω τώρα για εκπαίδευση, ηλεκτρικό και τα βασικά τώρα, μην αστευόμαστε, έτσι. Καταλαβαίνετε τι διάσταση έχει. Αν θέλετε, το είχαν επισημάνει κάποιοι συνάδελφοι και ίσως και εγώ λιγάκι, ότι αυτό του Ναγκόρνο Καραμπάχ, η μετακίνηση 120.000 ανθρώπων, έτσι στα καλά καθούμενα, χωρίς να ανοίξει, τι να σας πω, να ανοίξει ένα στόμα διαμαρτυρίας στη Δύση, έτσι, αυτό δημιουργεί μια, πώς το λέμε, νομολογία. Δηλαδή, εφόσον γίνεται, είναι νόμιμο.
και κατά συνέπεια αυτό που λέμε διεθνές δίκαιο αναπροσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και πλέον φαίνεται ότι επιτρέπει και τη γενοκτονία. Θέλω να σας ρωτήσω από την άλλη, όσο μπορείτε ως ιστορικός και όχι αφυδατωμένος ιστορικός, να μπείτε στα παπούτσια της άλλης πλευράς. Και μιλάω για τους κατοίκους του Ισραήλ, οι οποίοι ακούν το επίσημο αφήγημα κρατικό ότι κοιτάξτε, εδώ είναι ένας υπαρξιακός αγώνας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δεχόμαστε ρουκέτες, τρομοκρατικά χτυπήματα. Δηλαδή η κουβέντα εκφεύγει για τις ευθύνες της μη πολιτικής επίλυσης και έχει μπροστά του την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ως δημιουργικό άλοθη και το αφήγημα στον Ισραηλινό λαό είναι αυτή τη στιγμή, παιδιά, εδώ που φτάσαμε είναι οριακό. Δεν μπορείτε να ξυπνάτε κάθε μέρα με φόβο για τη ρουκέτα. Κοιτάξτε να δείτε, ξέρετε, επειδή γνωρίζω κάπως το Ισραήλ και έχω συνεργαστεί με Ισραηλινούς συναδέρφους, καθότι μέσα στο ιστορικό μου έργο υπάρχουν πάρα πολλά για το ναζιστικό ολοκαύτωμα, έτσι, για το ολοκαύτωμα των Εβραίων στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και σε πολλές συζητήσεις που γίνανε, είχε τεθεί το ζήτημα ότι αυτή η πολιτική του απόλυτου, αυτή η πολιτική ότι ο επικισμός λόγω χάρη των κατεχόμενων στην Δυτική Όχθη, αυτό το apartheid σε βάρος των Αράβων συμπεριλαμβανομένων και των Αράβων που έχουν Ισραηλινή υπηκότητα, είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο και κάτι, έτσι, ότι όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η που υποκρύπτει την ιδέα ότι εμείς είμαστε εδώ και εσείς είσαστε ένα είδος μετήκων, ένα είδος δεν πρέπει να είσαστε εδώ με λίγα λόγια, ότι αυτό το πράγμα θα φέρει φύλες, αυτή η συνεχή αρπαγή γη στη Δυτική Όχθη, αυτός ο εγκλεισμός σε ένα γιγαντιαίο στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Γάζα που ζούσε χάρη στην καλή διάθεση μέχρι εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, διεθνών οργανισμών το Ισραήλ, ας πούμε, που ξέρει με το ηλεκτρικό κλπ. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται. Θα εκραγεί κάποτε. Θα εκραγεί. Και μάλιστα υπήρχε ένας διάλογος ο οποίος δεν θέλω, ήταν λίγο για το αστείο τότε σε πιο ήρεμες εποχές, αλλά σήμερα έχει γίνει τραγικός. Δηλαδή, το Ισραήλ, καθώς έχει ανοίξει ένα τεράστιο κεφάλαιο της συνολικής ανάπλησης της περιοχής, στην ουσία θέτει σε κίνδυνο την ίδια του την ύπαρξη. Και η συζήτηση που γινόταν σε ήρεμους καιρούς ήταν εάν το Ισραήλ ως κράτος και ως, πώς να το πω, ως οντότητα θα κρατήσει περισσότερο από τα βασίλεια των Σταυροφοριών στο Μεσαίωνα. Ως ιστορικοί δεν συνηθίζαμε να βάζουμε στοιχήματα πάνω σε αυτό, αλλά η γενική εκτίμηση ήταν ότι μπα δεν θα καταφέρει να κρατήσει 2,5 αιώνες το κράτος του Ισραήλ. Κυρίως με αυτή την πολιτική. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι εχθρός με όλο το περίγυρο. Δεν μπορείς να καλλιεργείς το μίσος ατιμόρυτα. Δεν μπορείς να θεωρείς εκλεκτός και οι άλλοι δίπλα κατώτερος λαός ή υπάνθρωποι, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Το μίσος γεννάει το μίσος. Η διάκριση γεννάει τη διάκριση. Όταν κάνεις κάθε ό,τι είναι δυνατόν για να σε μισήσουν οι γύρω, πιστεύεις ότι δεν θα εκραγεί αυτό κάποτε? Δεν εκραγεί. Ξέρετε, έχετε δίκιο. Ο άνθρωπος δεν αντέχει πολλά. Έχετε δίκιο. Αλλά έχουν πέσει πάρα πολλά ταμπού πια. Και με θλίψη παρακολουθώ ότι και στην Ελλάδα σε κάποιους κύκλους γίνεται μια συζήτηση. Θα σας την πω. Γιατί ξέρω ότι τα ακτινογραφείτε όλα. Κοιτάξτε, ένα κομμάτι της Ισραηλινής κοινωνίας δεν το αντέχει. Το είπατε κι εσείς. Δεν το αντέχει. Σου λέει εντάξει, θα το πω κοινικά. Τους καθαρίζουμε όλους. Και μετά τι? Θα βγαίνουμε κάθε μέρα από την πόρτα κοιτώντας πίσω μας αν κάποιος έρχεται να εκδικηθεί τον όλεθρο που σπήραμε? Θα τα πάρω, θα τα μαζέψω μαζί με την οικογένειά μου, ιδίως αν είμαι και πιο open mind, να πω μια ελληνική έκφραση, και με κάποια χρήματα και θα φύγω, θα πάω να επενδύσω. Εξού και κάποιοι κολλάνε αθρώες αγορές γης στην Ελλάδα. Και έρχονται κάποιοι στην Ελλάδα χωρίς εδώ και ταμπού και λένε γιατί όχι, ίσως έτσι λύσουμε και το δημογραφικό μπολιάζοντας εδώ με άλλο τρόπο από αυτό που φαντάζονται κάποιοι. Καταλαβαίνετε τι ταμπού έχουν σπάσει εδώ. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο και αν θέλετε προσωπικά, επειδή ταξιδεύω και στην Κύπρο, ας πούμε, και λοιπά, το παρατηρώ αυτό. Δηλαδή
φτάνει στο αεροδρόμιο της Λάρνακα και είναι συνήθως μεγάλα αεροπλάνα προέλευσης. Τα λέω, αυτές τις μέρες μου συνέβη. Το οποίο ολόκληρες οικογένειες φεύγουν από το Τελαβίβ. Φεύγουν από το Τελαβίβ και πάνε στο τέτοιο κλπ. Και η επιστράτευση που έγινε τώρα, η πρώτη επιστράτευση πριν από ένα χρόνο απέδωσε. Απέδωσε με την έννοια ότι είχε γίνει αυτό που είχε γίνει στη Γάζα, η εισβολή της Χαμάς σε Ισραηλινά εδάφη και όλα αυτά τα οποία επακολούθησαν, και εκεί υπήρχε μια αντίδραση του κόσμου ότι χανόμαστε, τώρα δέχεται το Ισραήλ επίθεση κλπ. Τώρα στην επιστράτευση που γίνεται με σκοπό την εισβολή στο Λίβανο, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε από πρώτο χέρι κλπ, αλλά από ενδείξεις υπάρχει σημαντικό ποσοστό ανυποταξίας. Και να σας δώσω μια προσωπική εμπειρία, η οποία είναι μερική, το φαντάζεστε, και συμπτωματική, δεν μιλάω ότι είναι γενικός κανόνας, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι στην Κρήτη, στα κάμπινγκ, έχουν εγκατασταθεί νεαροί από το Ισραήλ, οι οποίοι προφανώς έφυγαν με το σάκο με ό,τι προλάβαν να βάλουν μέσα. Έτσι. Τι να σας πω. Έχουν εμφανιστεί και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου πάνε να κάτσουν, που να κάτσουν, τι άλλο να κάνουν, να πάνε στη βιβλιοθήκη, να διαβάσουν, να πάνε στο μπαρ κλπ. Αυτοί υποθέτω ότι είναι ανυπότακτοι. Πώς το σκάσαν για να μην επιστρατευτούν. Αυτά είναι φαινόμενα που στο Ισραήλ δεν βλέπαμε συχνά. Αρχίζουμε να τα βλέπουμε τώρα. Να τα κρατήσουμε, γιατί είναι συζητήσεις που θα τις βρούμε μπροστά μας. Θέλω να πάμε τώρα στο Ιράν, που το είπατε με έναν τρόπο, και θέλω να σας ρωτήσω. Επειδή είπατε και την ιστορική, είναι τόσο απλό, είναι εμφανές, το Ισραήλ θέλει να σύρει και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτή την ιστορία. Σύρει δε σύρει, θέλει να απαντήσει, και θέλει να απαντήσει με ένα ολιστικό τρόπο να το κλιμακώσει. Οι χώρες του κόλπου χθες λέγανε στους Αμερικανούς, βάλτε ένα φρένο παιδιά, διότι εδώ πέρα ενεργειακά θα τυναχτεί οικονομία παγκόσμια και θα έχουμε και σύμπλοκο. Οι Ρώσοι και οι Κινέζοι πόσο θα μπορούν να σφυρίζουν αδιάφορα ως βασικός προμηθευτής τους το Ιράν σε πετρέλαιο, και άντε και στρέφονται προς τους Ρώσους από το Ιράν, οι Κινέζοι φεύγουν και πάνε στους Ρώσους. Αρκεί, θέλω να πω, είναι απλή ιστορία το Ιράν, διότι βεβαίως σε επίπεδο επιχειρησιακό χειρουργικό, να τα λέμε, το Ισραήλ τους έχει τσακίσει. Μα είναι Χαμάς, μα είναι Χεσμπολάχ, μα είναι αρχηγία. Δηλαδή φαντάζομαι ότι οι αγιατολάδες δεν κοιμούνται και τόσο ήσυχα τα βράδια στην Τεχεράνη, διότι τους έχει σπείρει την αμφιβολία αν ο Μαργαρίτης ή ο Σαχίνης φρουρή της Επανάστασης είναι και διπλή κατάσκοπη. Παράδειγμα, λέω. Όμως είναι τόσο απλό. Όχι, καθόλου απλό δεν είναι. Καθόλου απλό δεν είναι, διότι πρώτα απ' όλα, αν θέλετε, η τυχόν διάλυση στο Ιράν, είτε εσωτερική με μόχλευση δυνάμεων και ούτω καθεξής και λοιπά, είτε εξωτερική, έτσι, μια κάποια εισβολή, καταστροφή και λοιπά, η πτώση του καθεστώτος δηλαδή, ή γενικότερο πρόβλημα του Ιράν, θα δημιουργήσει μια γενική ανισορροπία σε ευρύτερες περιοχές, έτσι, σε ευρύτερες περιοχές. Στο γενικό χάρτη της διαίρεσης του κόσμου σήμερα, η εξάλληψη του Ιράν από περιφερειακή δύναμη θα, όχι μόνο θα αλλάξει συσχετισμούς, δηλαδή ισορροπίες ενεργειακές, ισορροπίες, αλλά επιπλέον το φαντάζεστε, λέτε ότι δεν κοιμούνται ήσυχοι οι ηγέτες του Ιράν, έχετε δίκιο, αλλά για σκεφτείτε τους ηγέτες άλλων ανερχόμενων δυνάμεων, οι οποίες έχουν συμφέροντα, που αν θέλετε δεν είναι ακριβώς τα συμφέροντα της Δύσης, είτε γειτονικές είναι αυτές, δηλαδή αν αρχίσουν αυτές οι ανερχόμενες περιφερειακές δυνάμεις, έτσι, να δέχονται ευθέως επιθέσεις, να καταλύονται, να διαλύονται, να ανατρέπονται τα καθεστώτα τους, να γίνονται κλπ, αυτό θα ανησυχούσε από τη Βραζιλία μέχρι την Ιγυρία, μέχρι τη γειτονική μας Τουρκία, μέχρι την Ινδονησία, μέχρι το οποιοδήποτε. Δεν είναι κάτι το οποίο, έτσι, είναι χώρες οι οποίες θα θέλουν να έχουν δικό τους καπιταλισμό, δική τους άρχουσα τάξη, δικά τους συμφέροντα κατ' επέκταση, και δεν θα θέλουν να είναι υποχείρια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Δυτικής Ευρώπης. Αυτό, η τυχόν διάλυση, το Ιράν δεν είναι μια προσαπικιοποίηση χώρα όπως ήταν 100 χρόνια, 200 χρόνια πριν. Είναι μια ισχυρή δύναμη, της οποίας η βιομηχανική δυνατότητα είναι μεγαλύτερη από τη βιομηχανική δυνατότητα της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, σε λίγο καιρό και της Γερμανίας, έτσι που πάει. Γιατί η Γερμανία κατέρχεται, το Ιράν ανεβαίνει. Λοιπόν, δεν είναι αστείες δυνάμεις αυτές. Και φυσικά έχουν έναν ισχυρό εγχώριο καπιταλισμό, ο οποίος θέλει ελευθερία κινήσεων για να αναπτυχθεί. Δεν μπορεί να είναι προστατευόμενο είδος. Λοιπόν, όχι μόνο στην περιοχή δημιουργείται μία αναστάτωση στην οποία θα σπεύσουν να υποφεληθούν γείτονες και μη γείτονες, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο δημιουργείται μία ανασφάλεια η οποία είναι πολύ κακός σύμβουλος για την ισορροπία των πραγμάτων και για την ειρήνη, αν θέλετε, του κόσμου. Άρα... Είναι αυτό το Ιράν. Και το μέγεθος του Ιράν είναι τεράστιο, έτσι. Είναι γύρω στα 100 εκατομμύρια κάτοικοι. Γεωγραφικά είναι απέραντο. Μορφολογικά είναι βουνά και... Έχετε δίκιο. Δηλαδή, δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Έχει χώρο να κάνει μια πυρηνική δοκιμή, δηλαδή. Και έχει και αν υποθέσουμε ότι αποκτούμε πυρηνικά όπλα στην Ελλάδα, δεν βλέπω σε ποιο μέρος θα τα δοκιμάζαμε. Που φτάσαμε. Τα μεγέθη. Έχετε δίκιο που φτάσαμε. Και πρέπει να πω ότι έχει και μια κουλτούρα ως λαός, θέλω να το πω αυτό, που ενσωματώνει κάθε πώς να το πω, κάθε μορφή σε εξουσία που το διαφεντεύει στα δικά του ιδιοσυστατικά. Γιατί ακούω κάποιους που λένε ότι ήρθαν οι μουλάδες στην εξουσία και το μετονόμασαν σε Ιράν. Λάθος. Το Ιράν ονομάστηκε έτσι από το 30, για όσους δεν το θυμούνται. Δεν είναι, περίμεναν κανένα Χομέινι. Ήταν... Είναι χώρα με πολύ μεγάλη ιστορία, η οποία έχει πληγεί. Δηλαδή, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, για λόγους οικονομίας, η εισβολή από τα Ανατολικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή στο σημερινό Ιράκ, το κόστος αυτής της εισβολής, με ειδικά στρατεύματα κυρίως των Βρετανών, το πληρώσε το Ιράν. Το αποτέλεσμα, μια τρομακτική σιτοδία, μια πείνα στο Ιράν, γιατί τα αρπάξαν όλα οι Βρετανοί για να ταΐσουν το στρατό τους. Λοιπόν, έχει κακές σχέσεις, με τις κακές αναμνήσεις από το δυτικό πολιτισμό. Όχι, ήθελα να ακουστεί από ένα ιστορικό ότι δεν είναι έτσι απλό. Λοιπόν, θέλω δύο ακόμη ζητήματα. Το πρώτο αφορά το σύμπλοκο, το υπενιχτήκατε. Πρώτον, με αυτά που συσσωρεύονται σύνοφα Ελλάδας-Κύπρου, αλλά το σύμπλοκο Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας, διότι εκπαραλλήλουμε όλα αυτά που συζητάμε, που δεν είναι ξεκομμένα όμως τελικά, αν τα δει κανείς στην Ανατολική Μεσόγειο, μπαίνει μπροστά και ένας ελληνοτουρκικός διάλογος με άλλα χαρακτηριστικά πια, δεν είναι τυπικός. Και όχι, είναι πια μέσα στα πλαίσια αυτής της περιφερειακής των περιφερειακών κατατάξεων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν μου το πείτε, θέλω να πω κάτι. Ναι. Επειδή ακούω πολλούς διαδιαλόγους, ένα από τα πρικιά που μας έχει αφήσει αυτή η ρημάδα η ελληνική αρχαιότητα είναι ο διάλογος που μετεξελίχθηκε στο διαφωτισμό σε συζήτηση η οποία πολλές φορές παραγνωρίζει τον εσωτερικό συσχετισμό της και καταλήγει σε φλίαρη αναμέτρηση. Το μοντέλο του διαλόγου όμως κατέληξε να γίνει κυρίαρχος πολιτικός μηχανισμός που αναιρεί όλες τις προϋποθέσεις δικαίου, γιατί εντάσσει το διάλογο, αυτό μας είπε η αρχαία Αθήνα του Κιδίδης, στη διαπραγματευτική διαδικασία της υπεροχής του ισχυρού. Για να το λέω για αυτούς που λένε διάλογος ελληνοτουρκικός, δεν είναι έτσι απλό το μοντέλο. Ελάτε, κύριε Μαργαρίτη. Κοιτάξτε, ο διάλογος, μια που πέσαμε λίγο στις έννοιες, ο διάλογος μπορεί να είναι διάλογος των σοφιστών. Δηλαδή, ένα παιχνίδι με τις έννοιες και τις λέξεις και τους ορισμούς. Έτσι, ο μεταμοντέρνος κόσμος μας αρέσκεται σε αυτό. Δηλαδή, είναι η μεταφυσική που τον συνοδεύει, είναι ότι αν ονομάσουμε ένα πρόβλημα, το λύσαμε κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε, ο διάλογος που γίνεται μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τέλος πάντων, ό,τι μαθαίνουμε από αυτόν τώρα τον τρέχοντα, είναι λίγο μεταμοντέρνος διάλογος. Δηλαδή, το πώς ονομάζουμε και τι ονομάζουμε, έτσι. Οι κόκκινες γραμμές μετακινούνται, η ουσία δεν υπάρχει καν. Γιατί η ουσία είναι καταλυτική για τις ισορροπίες.
Αλλά θέλω να φέρω ένα παράδειγμα, το οποίο ίσως συνδέεται με την επίσκεψη του κυρίου Πάγιατ στην χώρα μας και στην Τουρκία. Το Ισραήλ έχει απόλυτη ανάγκη από, από αυτή την ενεργειακή σύνδεση με την Ευρώπη. Αυτή η ενεργειακή σύνδεση που εμείς την περιορίζουμε στο Ελλάδα-Κύπρος, αλλά στην ουσία αυτή επεκτείνεται στο Ισραήλ και πιστέψτε με, ο βασικός αποδέκτης αυτής της ενεργειακής ένωσης με την Ευρώπη είναι το Ισραήλ. Λοιπόν, το Ισραήλ πιέζει την Κύπρο και την Ελλάδα να προχωρήσουν ανεφορίων και όρων στην πώτηση των καλωδίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη μεριά τους πιέζουν, το φαντάζεστε, και αυτές την Αθήνα και τη Λευκοσία να προχωρήσουν στα η Άγκυρα, Τουρκία. Έχει διαγνώσει το πρόβλημα. Και κάθε φορά που ξεκινάει η έρευνα για την πώτηση του καλωδίου, να σου τα τουρκικά πολεμικά να κάνουν το βίο αβίωτο και τελικά να διώχνουν τα ερευνητικά πλοία. Τι ζητάει η Άγκυρα από αυτό? Προσέξτε, εδώ το έχει παρατηρήσει και ο κύριος Ρίβας, ότι κάνοντας αυτή την κίνηση η Άγκυρα πιστοποιεί ότι δεν είναι απλώς ΑΟΣ η γαλάζια πατρίδα, γιατί στην ΑΟΣ μπορούν τηλεπικοινωνιακά καλώδια και ενεργειακά καλώδια να ποντίζονται ελεύθερα απρόσκοπτα, από όποιον ενδιαφέρεται. Σωστά, γι' αυτό. Σωστά. Είναι η ΑΟΣ για τους Τούρκους, είναι γαλάζια πατρίδα, δηλαδή είναι επικράτεια, είναι εθνικός έδαφος. Λοιπόν, η Άγκυρα έχει διαγνώσει αυτή την πίεση που δέχεται η Αθήνα και η Λευκοσία για το καλώδιο και σπέβδει να βγάλει, πώς να το πούμε, τελεσμένα, να δημιουργήσει τελεσμένα. Δηλαδή, ευχαρίστως θα περάσετε το καλώδιό σας, αλλά θα πάρετε όλες τις πρέπουσες άδειες από την τουρκική κυβέρνηση, άδειες οι οποίες εμπεριέχουν την αναγνώριση της πλήρους κυριαρχίας επί της θαλάσσης του τουρκικού κράτους. Ωραίο διπλωματικό μπλέξιμο. Ωραίο διπλωματικό μπλέξιμο. Το οποίο φυσικά είναι απόρρια των μέχρι τώρα διπλωματικών, της διπλωματικής τάσης της Ελλάδας, του Υπουργείου Εξωτερικών. Διότι ναι μεν αλλά, όταν η κόκκινη γραμμή σου είναι τα 6 μίλια, όταν διστακτικά δεν υπερασπίζεσαι τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, τότε απλούστατα, σε αυτό το κενό που δημιουργείται, ο άλλος κτίζει κυριαρχικά δικαιώματα κατά το δοκούν. Ό,τι θέλει αυτό ονομάζει. Και έτσι λοιπόν βρεθήκαμε στο σημερινό αδιέξοδο, το οποίο είναι αστείο μπροστά στα αδιέξοδα που θα δημιουργηθούν αργότερα. Προσέξτε, εάν σήμερα υπάρχει με αυτό το καλώδιο το πρόβλημα, αν αύριο μεθαύριο, τι να σας πω, ένα καλώδιο για τη Ρόδο, ένα καλώδιο για τη Λέσβο, τι να σας πω, με μια γραμμή ακτοπλοϊκή που θα πηγαίνει σε αυτά τα νησιά, δεν κατάλαβα, θα παίρνει άδεια από την Τουρκία. Έτσι που τα έχουμε φτιάξει, εκεί οδηγείται το πράγμα. Θα διασχίζουμε εθνική τουρκική επικράτεια. Κύριε Μαργαρίτη, καλά κάνατε. Βεβαίως και καλά κάνετε και τα σημειώνετε, διότι τα μικρά συνθέτουν το μεγάλο. Εδώ μου λέει κάτοικος του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τον προλάβω εγώ, λέει τον κύριο Μαργαρίτη, ας δει το χωροταξικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τις νησίδες Πέριξ της Λέσβου, της Ικαρίας, της Λίμνου και θα καταλάβει. Μπορώ να του ανταπαντήσω με χειρότερα. Εκείνα τα περίφημα περιβαλλοντολογικά πάρκα. Ξέρετε ότι πλέον περιορίστηκαν εντός των 6 μιλίων. Μάλιστα, έχετε δίκιο. Το οποίο είναι αστείο τώρα. Αλλά δείχνει πια το αδιέξοδο που αυτή η διπλωματία ελληνική έχει δημιουργήσει. Θέλω να κλείσουμε, σας κούρασα λίγο σήμερα, αλλά είχε ενδιαφέρον και ιδίως αυτή η αναφορά σας σε ιστορία κλίμακας. Με ένα ερώτημα το βρίσκω εξαιρετικό του φίλου του Γιάννη. Μια ερώτηση λέει στον κύριο Μαργαρίτη. Θα μπορούσαμε κατά αναλογία πάντας και σε ιστορία κλίμακας να πούμε, λέει κύριε Μαργαρίτη, ότι ζούμε πια μια εποχή νέο αυτοκρατοριών, παραφράζοντας αν θέλετε και το γνωστό έργο του αναθεωρητή Hobsbawm, η εποχή των αυτοκρατοριών, και έρχεται ο Βασίλης και λέει, καλά το λέει ο κύριος Μαργαρίτης για τις αναδυόμενες δυνάμεις. Θέλω να του πω όμως ότι με την τεχνολογική έκρηξη και ιδίως την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης με όρους βιομηχανίας μανιφακτούρας, η Δύση θα ξαναπάρει κεφάλι από την πραγματική οικονομία της Ανατολής, διότι θα μπορεί να παράγει έχοντας εναχρηστία πια το εργατικό δυναμικό της Κίνας με ρομπότ και θα έρθει μία ή άλλη. Απαντήστε και στα δύο, σας παρακαλώ, και με αυτό να κλείσουμε. Κοιτάξτε, τι να πρωτοαπαντήσω. Δηλαδή, ο μεγάλος καταναλωτής ρομποτικής τεχνολογίας στην παραγωγή
Δυστυχώς δεν είναι η Ευρώπη, είναι η Κίνα. Λοιπόν, η Ιαπωνία και η Κίνα είναι οι πρωταγωνιστές. Και δεν στην Ευρώπη, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι πρωταγωνιστούν στη ρομποτική παραγωγή, αν θέλετε, πώς να το πω αλλιώς, είναι ένας νεολογισμός δικός μου, δηλαδή στην εισαγωγή ρομπότ αυτόματων μηχανημάτων παραγωγής, έτσι, είτε από ηλεκτροσυγκολήσεις μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, εδώ έχουμε την Ισπανία και την Ιταλία που πρωταγωνιστούν. Σε βάρος άλλων δυνάμεων παραδοσιακών όπως η Γερμανία. Δηλαδή έχουμε μια γενικότερη μεταβολή του κόσμου, και αυτό είναι. Τώρα, αν θα δημιουργηθούν αυτοκρατορίες καινούργιες κλπ, δεν μπορώ να μαντέψω το μέλλον. Είναι παρακινδυνευμένο να κάνω ιστορικές προφητείες, αλλά έχω να κάνω μερικές παρατηρήσεις σε σχέση με τα χαρακτηριστικά που είχαν ως τώρα οι αυτοκρατορίες. Δηλαδή, σήμερα δεν υπάρχει δύναμη από τους διεκδικητές της παγκόσμιας, του ελέγχου της παγκόσμιας τάξης, με τα γεωγραφικά κυρίως και κατά συνέπεια τα στρατηγικά προσόντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, καμία από τις διεκδικήτριες δυνάμεις δεν προστατεύεται από έναν ωκεανό στα ανατολικά και έναν ωκεανό στα δυτικά, πράγμα που μέχρι τώρα τις είχε καταστήσει αλόβητες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εισβολές, από προβλήματα κλπ. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι η κυριαρχία, η παγκόσμια κυριαρχία, επιβάλλεται και με όρους πολιτισμού. Και είναι αυτό το οποίο επαναλαμβάνω πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, από αυτές τις δυνάμεις που αναδεικνύονται, καμία δεν έχει το πολιτιστικό μοντέλο με το οποίο μπορεί να κυριαρχήσει στον κόσμο. Καμία δεν έχει ένα σύστημα, τι να σας πω, όπως ο χριστιανισμός, ο μονοθεϊσμός, αυτό το πράγμα κλπ. Αλλά κυρίως τον κόσμο δεν μπορεί να τον κυβερνήσεις. Ούτε με τα κινέζικα, την κινέζικη γλώσσα, ούτε με τα ινδικά. Μάλιστα. Τα αγγλικά είναι παγκόσμια. Λοιπόν, ο μελλοντικός κυρίαρχος θα πρέπει να μάθει να μιλάει τη γλώσσα των εχθρών του, εάν θέλει να υπαγορεύσει κατανοητούς κανόνες στον υπόλοιπο κόσμο. Μη βρεθεί κανένας και να μου πει ότι αυτό έγινε με την Ελλάδα και τη Ρώμη, διότι η ρωμαϊκή διοίκηση επέμενε φανατικά στα λατινικά. Δεν υιοθέτησε ποτέ τα ελληνικά ως διοίκηση. Τα ελληνικά εμφανίστηκαν στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τον 7ο αιώνα, άρχισαν να μπαίνουν στη διοίκηση. Έτσι. Λοιπόν, όταν πλέον είχε εξελινιστεί πλήρως η Ανατολική, έτσι, είχε απομείνει ουσιαστικά ο ελληνικός χώρος, ο ευρύτερος ελληνικός χώρος. Λοιπόν, αυτά είναι τα προβλήματα. Αυτά είναι τα προβλήματα, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, τι να σας πω. Σίγουρα η κατάσταση σημερινή είναι κατάσταση αναταραχής, αλλά πώς θα καταλήξει αυτή η αναταραχή, υποθέτω ότι αν το ήξερα θα ήμουν στην Ουάσιγκτον με ένα πολύ ικανοποιητικό μισθό για να κάνω προφητείες. Το θέμα είναι οι τραγωδίες. Μπορεί να με κλείνουν φυλακή, έτσι, και να κάνω υποχρεωτικά τις προφητείες. Το θέμα είναι οι τραγωδίες, οι ατέλειωτες τραγωδίες των λαών. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια και έρχονται και πολύ χειρότερα για τους λαούς. Κύριε Μαργαρίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη διεξοδική συζήτηση πρωί Παρασκευή σήμερα. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετώ τους ακροατές σας και καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα.